σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Μιλήσω ακόμα Έλια. Σήμερα ένα ακόμα βίντεο με λισοκομικού εξοπλισμού, λοιπόν. Αλλά πριν ξεκινήσω, μην ξεχνάτε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου αν σας αρέσει το βίντεο μου. Και ξεκινάω, λοιπόν, λέγοντάς σας ότι θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο το έχω ξανακάνει. Ήταν το πρώτο μου βίντεο, το πρώτο βίντεο που έχω κάνει σε αυτό το κανάλι, ξεκινώντας όλο το εγχείρημα του YouTube και του καναλιού κτλ. Σας είχα κάνει ένα βίντεο για το πώς σειρματώνω εγώ τα πλαίσια μου από το σπίτι. Από το σπίτι, λοιπόν, και πάλι σήμερα, αφού εδώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, θα σας δείξω το πώς σειρματώνω τώρα τα πλαίσια μου. Γιατί μεγαλώνοντας το μελισσοκομείο, μεγαλώνουν και οι ανάγκες. Και κάποιες αλλαγές πρέπει να γίνονται, να βελτιώνουμε έτσι λίγο την κατάσταση, να διευκολύνουμε τη ζωή μας. Με τον προηγούμενο τρόπο που σας είχα δείξει, αλήθεια είναι ότι αντιμετώπιζα, ας πούμε, κάποια μικρά θεματάκια με τα χέρια, με τα νύχια κτλ. Έτρωγα τα δάχτυλά μου εδώ. Φαντάζομαι όλοι το ξέρετε, το αίσθημα αυτό που γρατζουνιούνται τα χέρια κτλ. Προσπαθώντας να περάσουμε αυτά εδώ τα καψούλια, παύλα πιρτσίνια στις τρύπες. Έτσι, λοιπόν, θα σας πω την ιστορία. Πηγαίνοντας σε ένα φίλο μελισσοκόμο, είδα την καψουλιέρα του. Εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου, για να είμαι ειλικρινής. Το θεωρούσα περιττό το να πάρω μια καψουλιέρα μόνο και μόνο για να περνάω τα καψούλια στα πλαίσια και αυτά, για να σειρματώσω. Το θεωρούσα κάτι πάρα πολύ περιττό. Όταν όμως είδα τη δουλειά αυτή, το πώς γινότανε και το πόσο γρήγορα γινότανε και το πόσο τον διευκόλυνε αυτόν τον άνθρωπο, έκατσα και βοήθησα και εκεί να σειρματώσουμε πλαίσια και να δω λίγο το πώς δουλεύει όλο αυτό το μηχανηματάκι, ας πούμε. Και την επόμενη μέρα το πήρα κι εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ, κάμερα μάνα μου, έλα λίγο σε παρακαλώ να το δείξουμε. Είναι αυτό εδώ. Τώρα το έχω και ήδη έτοιμο, θα τα βγάλω λίγο, θα σας το δείξω πως μπαίνει. Τέλος πάντων, εγώ αυτή τη στιγμή το έχω εδώ με σφιχτήρα από ό,τι βλέπετε. Βέβαια μπορείτε να το βιδώσετε κιόλας, έχει αυτές τις στήρες εδώ. Εμείς, εντάξει, επειδή μία που θα τα κάνω στο μελισσοκομείο, μία που θα τα κάνω στο σπίτι, δεν είναι σταθερό το μέρος που θα κάνω τα πλαίσια. Παίρνω και δουλειά για το σπίτι. Αλλά εντάξει, έχω βρει το σφιχτήρα, οπότε γίνεται η δουλειά μου μια χαρά. Το στερεώνω, το τοποθετώ εκεί που θέλω εγώ. Λοιπόν, τώρα να σας δείξω λίγο πώς λειτουργεί. Εδώ βλέπετε ότι έχει αυτή την ακιδούλα που έχω τοποθετημένα και δύο καψουλάκια. Εδώ αυτό είναι μαγνήτης. Ας περάσω και τα άλλα δύο. Κάμερα μάνα μου βλέπει, γιατί θα πρέπει να τα κάνεις και εσύ κάποτε αυτά. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, όλο εγώ τα κάνω. Αχ, παιδιά, αχ. Λοιπόν, εδώ τώρα για συντομία του βίντεο, έχω περάσει τα 4 από τη μία μεριά. Να σας δείξω τα άλλα 4. Εδώ το πώς γίνεται. Θα το κάνουμε σιγά σιγά για να το δει και ο κόσμος. Ένα. Εδώ τώρα λίγο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Που είναι έτσι, δεν έγινε και τίποτα. Τα περισσότερα μας πλαίσια μπορεί να είναι έτσι. Μπορεί να έχουν λίγο μεγαλύτερες τρυπούλες, μπορεί το οτιδήποτε. Βλέπετε πόσο εύκολα και γρήγορα έγινε. Πραγματικά, παιδιά, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτή την αγορά μου. Λοιπόν, αυτό είναι. Έγινε. Είπαμε, δεν. Θα κάτσω να περάσω και τα άλλα 4. Το είχα κάνει από πριν για να είμαστε λίγο πιο γρήγοροι. Καλά, θα μπορούσα να σταματήσω και να μιλάω για να είμαι πιο γρήγορη, αλλά δεν θέλετε. Το ξέρω. Λοιπόν, εδώ. Συσκευή σειρμάτωση πλαισίων. Θέλω να τη δείτε λίγο πρώτα. Εδώ. Αυτά μεταβάλλονται αναλόγως το μέγεθος του πλαισίου. Γιατί μπορεί να έχετε μισοπατώματα, μπορεί να είναι μισά τα πλαισιά σας. Δηλαδή, μπορεί να είναι το κλασικό, μπορεί να είναι στραβό. Αν είναι στραβό, φτιάχνει άμα το σειρματώσετε εδώ πέρα και μετά. Το προσαρμόζετε εκεί που θέλετε.
Βλέπετε και αυτά εδώ μεταβάλλονται. Και αυτά εδώ τα ξεβιδώνετε από εδώ, εκεί που θέλετε. Δεξιά-αριστερά τα βάζετε. Λοιπόν, θα το δείξουμε αργά-αργά, γιατί μου το είπατε και μου το ζητήσατε να το δείξουμε αργά-αργά. Και θα το κάνω αργά αυτή τη φορά, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, δείξε λίγο εδώ, σας παρακαλώ, που το πιέζει. Εντάξει. Στην προηγούμενη συσκευή σειρματώματος δεν ήταν έτσι. Έπρεπε να το έχουμε λίγο πιο όρθιο, λίγο πιο αυτό. Τέλος πάντων, εύκολο ήταν και με εκείνο, δεν μπορώ να πω, αλλά εδώ η ζωή μου διευκολύνεται αρκετά. Λοιπόν, περνάω πρώτα από εδώ. Το πιάνεις? Ωραία. Πρώτα από τη μία την τρυπούλα, μετά από τη μέσα μεριά από εδώ. Χαλαρώνω λίγο το σύρμα μου. Το περνάω από εδώ πίσω. Πάλι από εδώ, συγγνώμη λίγο δεν βλέπω. Εδώ μέσα. Εδώ. Από πίσω. Χαλαρώνουμε και λίγο. Περνάμε πάλι από εδώ. Πάλι από τη μέσα. Αλλά το σειρμάτωμα των πλαισίων δεν είναι τίποτα. Σας έχω πει ότι μπορείτε να το κάνετε όλοι και από το σπίτι. Αλλά τώρα λοιπόν, θα τα αφήσω λίγο εδώ και θα βάλω ένα καρφάκι. Τα καρφάκια είτε τώρα είτε μετά, όποτε θέλετε τα βάζετε. Ένα από εδώ, άντε βάλουμε και τα άλλα, τώρα την πειράζει. Άντε θα το βάλω πιο εδώ. Με τη μελισσοκομεία δεν μας έχει μείνει νύχη για νύχη, παιδιά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και το τελευταίο. Και όπως είναι εδώ. Μία, δύο, τρεις. Και καρφώνω. Το κουνάμε εδώ λίγο με το χεράκι. Ή με μια πενσούλα με ό,τι θέλετε. Το κόβουμε. Το πετάμε. Εδώ τώρα. Ή που μπορείτε να τα ξεσφίγγετε ένα-ένα και να κλείνετε από εδώ, να μαζεύετε το σύρμα και τα λοιπά. Ή τα αφήνετε όλα εδώ και τραβάτε ωραιότατα. Και εδώ δείτε λίγο εδώ την κίνηση αυτή. Όπως είναι το πιάνετε. Μία, δύο, τρεις. Και καρφώνετε. Και πάλι. Με το χεράκι ή με πενσούλα. Έτοιμο. Ξεσφίγγουμε. Και ο ήχος είναι αυτός. Σας το έχω πει και στο άλλο το βίντεο. Ναι, είναι σφιχτά. Βλέπετε. Λοιπόν, δεν θα σας κάνω όλα μου τα πλαίσια. Εγώ έχω δουλίτσα να κάνω. Αυτά ήθελα να σας πω. Η συσκευή μου και η καψουλιέρα μου είναι από την εταιρεία Steel Bees. Αν σας ενδιαφέρει να μπείτε και να μάθετε. Εμένα, τι να σας πω τώρα με την καψουλιέρα. Ειδικά έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Γιατί ειλικρινά μου έχει λύσει τα χέρια. Και όσοι έχετε πολλά μελίσια, που σημαίνει πολλά πλαίσια και τα λοιπά, νομίζω καταλαβαίνετε το τι σημαίνει αυτός ο πόνος στο χέρι με το να πατάς στα καψούλια, στα πλαίσια και τα λοιπά. Αυτά είχα να σας πω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε και εσάς το βίντεο μου. Αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Προς το παρόν αυτά, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!